Είμαστε στο Motorhead για να παρουσιάσουμε την διαδικασία ζευγαροποίησης περισσότερων από δύο μονάδων Interphone F5S. Ως γνωστόν, αυτές οι μονάδες μπορούμε μέχρι και 6 χρήστες να μιλούν ταυτόχρονα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, λοιπόν, θα δείξουμε πώς γίνεται για 4 χρήστες. Έστω ότι υπάρχουν αυτές οι 4 μονάδες, το πρώτο μας βήμα είναι να δημιουργήσουμε δύο ζευγάρια. Δημιουργώ εγώ το δεξί μου ζευγάρι και το αριστερό. Άρα εδώ πέρα έχουμε επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και των άλλων δύο, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους. Για να υπάρχει μεταξύ τους, θα πρέπει να πάρουμε μία μονάδα από κάθε ζευγάρι και να ακολουθήσουμε την διαδικασία ζευγαροποίησης με μία άλλη μονάδα από το άλλο ζευγάρι. Άρα συνδέονται αυτά τα δύο και λειτουργούν σαν πομπή και δέκτες, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το group chat. Αυτή είναι η πολύ βασική προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρχει group. Όντας group τώρα, έχουμε τις δύο κεντρικές μονάδες που ζευγοποιήσαμε και μεταξύ τους λίγο πιο μπροστά. Αν φύγει η μία κεντρική μονάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ακόμα και αυτή η δεύτερη που είχε ζευγαροποιηθεί με τον σύντροφό της στο ένα ζευγάρι, θα είναι κανονικά στο group chat των τριών. Αυτό που δεν πρέπει να συμβεί, δεν πρέπει να φύγουν και οι δύο, γιατί αυτές οι δύο δεν θα έχουν κανένα άλλο περιθώριο ζεύξης. Άρα πρακτικά μιλάμε για μια πάρα πολύ εύκολη κατάσταση. Όταν θέλουμε να συνδέσουμε παραπάνω μονάδες, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις παραπάνω μονάδες με ένα από τα δύο ήδη ζευγοποιημένα ζεύγη τα κεντρικά. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ της επικοινωνίας και εδώ να τονίσουμε ότι στο group chat όποιος θέλει, πατώντας το κεντρικό κουμπί, μπορεί να μπει, μιλάνε, πατάει το κουμπί και φεύγει. Είναι τόσο απλό. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα φυσικά στο Motorhead.